Και ενώ εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τον μικρό κοσμό μας, δηλαδή ασχολούμαστε ή μάλλον δεν ασχολούμαστε με το πώς βαδίζουμε ολοταχώς όλο και πιο γρήγορα προς τον τοίχο, ο οποίος μας περιμένει εκεί ακλόνητος, κάποια στιγμή θα στο κάνουμε, υπάρχει περίπτωση. Στην Ευρώπη αρχίζει η κρίσιμη εκλογική περίοδος, οι εκλογές στην Ολλανδία είναι σήμερα, σε λίγο ακολουθούν οι εκλογές στην Γαλλία, το φθινόπωρο οι εκλογές στην Γερμανία και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ενδεχομένως μια διαφορετική Ευρώπη. Δεν ξέρω, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, γνωστό πολιτικό αναλυτή αλλά κυρίως φίλος της εκπομπής, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ευρώπη και τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα που από ό,τι βλέπω από τον κύριο Τσίπρα θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι απλώς η αγελάς η οποία θα λιπαίνει το λευτόδεντρο το οποίο θα βλασταίνει και από το οποίο θα έχουμε χρήματα. Κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι δεν είδε ο κύριος Τσίπρας την αγαπημένη μας Ευρώπη. Ναι. Δυστυχώς είναι το συνηθισμένο φαινόμενο που βλέπουμε την Ευρώπη πάντα σαν μια γελάδα που πρέπει να την αρμέξουμε. Δημιουργικές προτάσεις για το πώς θα πάει συνολικά η Ήπειρος μπροστά, η Ελλάδα δεν νομίζω να έχει προσφέρει σχεδόν ποτέ. Αλλά θα κληθούμε πολύ σύντομα, πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί οι προτάσεις Juncker αυτό προβλέπουν, θα κληθούμε και εμείς να πάρουμε θέση για το ποια Ευρώπη θέλουμε και επιθυμούμε για τις επόμενες δεκαετίες. Ο κ. Τσίπρας δεν θέλει την πολλαπλών ταχύτητα, θέλει την πολλαπλών επιλογών. Τι εννοεί? Ναι, αυτό δεν είναι πολύ κατανοητό. Ουσιαστικά είναι μια συζήτηση που θα ξεκινήσει κυρίως από το Μάιο μετά τις γαλλικές εκλογές και θα έρθει και ένα κείμενο προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναβάθμιση της Ευρωζώνης. Οπότε θα έχουμε όλα τις προτάσεις μπροστά μας να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι πολύπλοκο. Υπάρχει αμυντική συνεργασία που συζητείται, υπάρχει συνεργασία σε κοινωνικό επίπεδο, υπάρχει πολιτική συνεργασία, άρα θα πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς στην Ελλάδα κάποια στιγμή μια πολιτική ηρεμία και σταθερότητα για να συζητήσουμε θέματα γιατί θα αφορούν τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. Οπότε θα πρέπει αυτό να γίνει σε μια νυφάλιο τόνο. Δεν είμαι τόσο πολύ αισιόδοξο όπως εσείς, αλλά εσείς έχετε το προτέρημα να τα βλέπετε. Δεν ξέρω αν είστε στο σπίτι που γνωρίζω ότι είστε, αγναντεύοντας το πέλαγος, ενώ εμείς αγναντεύουμε τη σκοτεινιά της Αθήνας. Να σας ρωτήσω για την Ολλανδία. Οι κρίσιμες εκλογές στην Ολλανδία που γίνονται σήμερα, τι μπορεί να φέρουν? Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα όπως παρουσιάζονται σε κάποια μέσα ενημέρωσης, με την έννοια ότι το ακροδεξιό κόμμα του Wilders είναι μεν δυνατό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι καν πρώτο, θα είναι δεύτερο, ίσως και τρίτο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ήταν σε πτωτική φάση τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει όμως να κρατάμε μια επιφύλαξη, γιατί υπήρχε τεράστιος αριθμός αναποφάσεων. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι αποφάσισαν τις τελευταίες 2-3 ημέρες τι θα ψηφίσουν. Ναι, και επειδή έχουμε καεί με τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία διαστήματα. Ακριβώς. Εδώ όμως έχουμε το εξής. Στην Ολλανδία υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά η απλή και άδολη αναλογική. Διότι δεν υπάρχει ούτε πλαφόν εισόδου στη Βουλή και είναι καθαρή η απεικόνιση της ψήφου των πολιτών στο Κοινοβούλιο. Εκεί πλέον οι δυνάμεις κομμάτων είναι κατακαιρματισμένες. Να φανταστείτε το πρώτο κόμμα δύσκολα θα φτάσει το 20%. Άρα θα μιλάμε και πάλι την επόμενη μέρα για μια πολιτοκομματική βουλή, πιθανότατα με κορμό πάλι το κόμμα το κεντροδεξίο φιλελεύθερο του Πρωθυπουργού Ρούτε, μαζί και με χριστιανοδημοκράτες και με κεντρώους και ίσως και με πράσινους και τους εργατικούς ίσως του Γερούν Ντάισεμπλουμ. Όλο αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ότι η Ολλανδία στην πραγματικότητα μετά από αυτές τις εκλογές θα παραμείνει μία δύναμη όπως την ξέρουμε?
Ναι, αυτό όμως που έχει, υπάρχει μια μετακίνηση το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο πολιτικής αφήγησης ακόμα και στα κεντρώα κόμματα, ότι πλέον έχει μειωθεί η ανοχή σε ζητήματα μετανάστευσης και σε ζητήματα αλληλεγγύης στην Ευρωζώνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να υπάρξει αίτημα και να εγκριθεί αίτημα για νέο μνημόνιο, νέο δάνειο σε χώρα που θα έχει προβλήματα. Προφανώς μόνο η Ελλάδα είναι υποψήφια αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμα και το τρίτο μνημόνιο που πήραμε τώρα έγινε κατά παράβαση ρητής δέσμευσης του Ρούτε ότι δεν θα συνενούσε σε νέο δάνειο για την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε, θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά που ακούω για τέταρτο μνημόνιο. Θεωρώ ότι τα λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ναι, υπάρχει συζήτηση για τη μετανάστευση, αλλά βλέπω ότι παρακολούθησα ότι οι άνθρωποι περισσότερο ενδιαφέρονται, έχουν αγωνία για το αύριο όσον αφορά κυρίως την κοινωνική πρόνοια, το αν θα μπορούν το συνταξιοδοτικό του σύστημα να το κρατήσουν με τη γύρανση του πληθυσμού και τις νέες τεχνολογίες που καταργούν θέσεις εργασίας μέσα στην βιομηχανία και στην οικονομία. Οι άνθρωποι κοιτάνε το μέλλον πλέον της χώρας τους και της Ευρώπης. Και πλέον η συζήτηση είναι για το πώς θα συγκροτηθεί μια βιώσιμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα, που θα είναι μάλλον και πεντακομματική ίσως. Μάλιστα. Η ιστορία με την Τουρκία, η εμπλοκή δηλαδή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και η απαγόρευσή του να μιλήσει σε δικό του ακροατήριο, σε Τούρκους μετανάστες δηλαδή στην Ολλανδία, για το δικό τους δημοψήφισμα, έχει την εντύπωση, Γιάννη, ότι στην πραγματικότητα εξυπηρέτησε τις σοκοματικές ισορροπίες εντός Ολλανδίας, ή ήταν απλώς μία, πώς να το πω, θεσμικού τύπου αντίδραση του πολιτικού συστήματος? Θεωρώ ότι ήταν το δεύτερο. Ήταν πλέον η Ολλανδία θεώρησε ότι μεταφέρεται στο εσωτερικό της μια εσωτερική πολιτική διένεξη της Τουρκίας και αυτό δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να μεταφερθεί μέσα στην Ολλανδία. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή η αντίδραση είχε την τεράστια αποδοχή του εκλογικού σώματος. Περίπου το 75-80% των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις εγκρίνουν την στάση αυτή της κυβέρνησης. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δείξουν ανοχή, διότι υπήρχε βέβαια ο κίνδυνος να γίνει αυτό αντικείμενο εκμετάλλευσης μικροκομματικής από τον Βίλντερς, θα ήταν καταστροφικό βέβαια. Η Ελλάδα και η εμπλοκή αυτή της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά ιωθώτα, ας πούμε, επηρεάζεται καθόλου στη σχέση της με την γείτονα? Θα έλεγα ότι ίσως έχουμε ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας να δείξουμε ότι στο βαθμό που η τουρκική επιθετικότητα επηρεάζει και την καθημερινότητα τη δική μας στο Αιγαίο, αλλά και κομμάτια της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, με την που είμαστε συνέχεια απασχολημένοι αν θα υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε τώρα να το αναδείξουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, για να καταλάβουν και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μία συνεχής προσπάθεια από την άρχουσα πολιτική τάξη της Τουρκίας να κάνει εξαγωγή των εσωτερικών της πολιτικών επιδιώξεων, είτε στους γειτόνους της είτε στην Ευρώπη. Και νομίζω τώρα αυτό όμως απαιτεί και μια σοβαρή εξωτερική πολιτική που δεν ξέρω αν την έχουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε, Γιάννη Κουτσομίτη. Νομίζω ότι ήσουν εξαιρετικά κατατοπιστικός και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον προσγειώνεις, καταφέρνεις να προσγειώνεις με την ανάλυσή σου τα όσα περίεργα ακούγονται δεξιά-αριστερά στην πραγματικότητα. Καταφέρνεις δηλαδή να αναδείξεις την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.